Και από μένα θα ξεκινήσω να σας μιλάω λίγο για την πολυκιστική νόσο των νεφρών. Είναι μια πάθηση που συχνά τη βλέπουμε εμείς οι νεφρολόγοι, αλλά ίσως όχι τόσο συχνά οι υπόλοιπες ειδικότητες. Χαρακτηριστικά έχουμε μακροσκοπικά αυτή την απεικόνηση, δηλαδή φυσιολογικά ο νεφρός βλέπετε όπως είναι εδώ αριστερά, ενώ μακροσκοπικά ένας πολυκιστικός νεφρός γεμίζει με πάρα πολλές κύστες, χιλιάδες, και σε προχωρημένα στάδια δεν μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των κύστεων. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές τυπικής πολυκιστικής νόσου και άτυπης πολυκιστικής νόσου. Έχουν βρεθεί τα γονίδια που ενέχονται στο μηχανισμό. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές μεταλλάξεις. Για το πιο συχνό γονίδιο που ενέχεται, που είναι αυτό που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη PKD1 και είναι η πιο τυπική μορφή των πολυκιστικών νεφρών, είναι υπεύθυνη η αυτοσωμικός επικρατούν χαρακτήρας. Και πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε θετικό οικογενειακό ιστορικό. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο να πεις ότι κάποιος έχει πολυκιστικό νεφρό, αν έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή ένα συγγενή πρωτοβάθμιο ο οποίος να έχει ενταχθεί στην αιμοκάθαρση κατά την 5η ή 6η δεκαετία της ζωής του. Αλλά τα κριτήρια που χρειαζόμαστε εμείς, πέρα από το οικογενειακό ιστορικό, έχουν να κάνουν και με τον αριθμό των κύστεων. Έτσι, εδώ σε αυτό το διάγραμμα κάτω βλέπετε ότι συνήθως η αγωνία των γονέων είναι το παιδί μου έχει κληρονομήσει την πάθηση. Και έχουν αυτή την αγωνία να δουν αν θα ακολουθήσει την ίδια πορεία η νόσος τους. Τότε τους υποβάλλουμε σε έναν υπέρηχο νεφρόν, όχι νωρίτερα από τα 15 έτη, δεν φαίνεται ότι έχει κλινική σημασία, παρά μόνο άγχος προκαλεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά ο πρώτος υπέρηχος που θα κάνουν πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, και αν αυτά τα παιδιά έχουν τρεις συνολικά κύστης, είτε ετερόπλευρα ή στον ένα νεφρό, τότε αυτό είναι ένα κριτήριο που σημαίνει ότι έχουν πολυκιστική νόσο. Τον τύπο 1, όπως είπαμε, τον πιο συχνό. Υπάρχουν και πολλές άτυπες μορφές. Αν κάποιο παιδί φτάσει στην ηλικία των 30 ετών και δεν έχει καμία κύστη και έχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, τότε μειώνονται οι πιθανότητες να έχει αυτό το παιδί κληρονομήσει την πάθηση του γονέα του. Από ηλικία 40 έως 59 χρειαζόμαστε μεγαλύτερο αριθμό κύστεων, 2 ανανεφρό τουλάχιστον, ενώ αν είναι άνω των 60 ετών έχουμε πάρα πολλές κύστες, αλλά για να πούμε τα κριτήρια, τα απεικονιστικά, πρέπει να έχουν πάνω από 4 κύστες. Συνήθως βέβαια είναι πάρα πολύ, πολύ, πολύ περισσότερες. Υπάρχουν πάρα πολλά εξωνεφρικές εκδηλώσεις και αυτές έχουν να κάνουν με την υπέρταση, με βαλβιδοπάθειες. Ο ασθενής μπορεί να έχει επιπλοκές από τις κύστης όπως άλγος, τις νεφρικές χώρες, λοιμώξεις, επιπλακήσεις κύστης με αιμορραγία. Είναι πιο εύκολη η δημιουργία λύθων. Και οι μη νεφρικές εκδηλώσεις έχουν να κάνουν με κολπώματα, με ενδοκρανιακά ανεβρίσματα, με αιμορραγικά συμβάματα. Αν μάλιστα ξέρουμε ότι ένας ασθενής με πολυκιστικούς νόσους έχει εμφανίσει στο οικογενειακό του ιστορικό αιμορραγία κεντρικού νευρικού συστήματος, αυτός έχει μεγαλύτερη πιθανότητα έως 20% να εμφανίσει και ο ίδιος. Γι' αυτό και προληπτικά πολλές φορές τους υποβάλλουμε σε μαγνητική αγγειογραφία χωρίς γαδολίνιο, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε και να μην έχουμε αιμορραγία. Και συχνά αυτοί οι ασθενείς έχουν κύλες. Επίσης, πέρα από τον νεφρό που εμφανίζει κύστης, έχουμε κύστη στο ύπαρ, που θα σας πει στη συνέχεια και ο Παγκράτης, στο σπλήνα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στο πάγκρεας. Είναι το τέταρτο αίτιο που οδηγεί σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Είναι η πιο συχνά κληρονομούμενη πάθηση για εμάς τους νεφρολόγους. Και 5 με 10% των ασθενών αυτών καταλήγουν στην αιμοκάθαρση, συνήθως σε προχωρημένη ηλικία. Όσον αφορά την παθοφυσιολογία, αυτή αφορά τη δημιουργία κύστεων, έχει πολύ μεγάλη ετερογένεια και η ηλικία εμφάνισης και η εξέλιξη. Η πιο συχνή μορφή που βλέπουμε αφορά, όπως είπαμε, τις μεταλλάξεις στο PKD1 και αρχίζουν η δημιουργία των κύστεων γίνονται στο αποεσπειραμένο σωληνάριο και στο αθρηστικό σωληνάριο. Η βαρύτητα έχει να κάνει με την ηλικία εμφάνισης, δηλαδή και τον αριθμό των κύστεων. Αν δηλαδή στον υπέρηχο που πρώτη φορά κάνει ένα παιδί στα 15 του έχει πάρα πολλές κύστες, αυτό σημαίνει ότι θα έχει και χειρότερη έκφαση και ένταξη στην αιμοκάθαρση σε νεότερη ίσως ηλικία. Συνήθως η ηλικία ένταξη στην αιμοκάθαρση έχει να κάνει με την ηλικία ένταξης του πρόγονου του ασθενούς. Η θεραπευτική αγωγή, το οποίο είναι και το κυρίως θέμα της ομιλίας, που χωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Στη συμβατική θεραπεία, που ουσιαστικά είναι οι τρόποι που χρησιμοποιούμε εμείς θεραπευτικά σε όλους μας τους ασθενείς, είτε το αίτιο είναι η πολυκιστική νόσος ή κάτι άλλο, με κάποιες ειδικές τροποποιήσεις για τα πολυκιστικά νεφρά, και πιο ειδική που πρόσφατα έχει εγκριθεί ένας φαρμακευτικός παράγοντας.
Η ρύθμιση λοιπόν της πίεσης, που είναι το νούμερο ένα σε αυτούς τους ασθενείς, έχει στόχους πολύ χαμηλότερους από αυτούς που προτείνουμε στον υπόλοιπο πληθυσμό. Προϋπόθεση είναι ο ρυθμός πειραματικής διήθησης να είναι πάνω από 60 ml την ώρα. Οι μελέτες που έχουν γίνει λοιπόν σε αυτές τις ηλικίες και με αυτή την κάθαρση δείχνουν πως όσο χαμηλότερα η πίεση, τόσο καλύτερα. Σε αυτούς τους ασθενείς βλέπετε δηλαδή τα όρια είναι 110 με 75, στους υπόλοιπους 13 με 80. Κάθε 2 χρόνια θα πρέπει να υποβάλλεται κάποιος σε holter πιέσεως και το φάρμακο εκλογής που χρησιμοποιούμε είναι η αναστολή του πεντατρεπτικού ενζήμου ή αποκλειστές των υποδοχείων αγκιοτενσίνης 2. Έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για τους ανταγωνιστές ασβεστίου, οι οποίοι δεν είναι φάρμακα εκλογής. Έχει βρεθεί ότι μπορεί να επιδεινώσουν μάλιστα και την παρουσία κύστεων, όπως επίσης και τα διουρητικά. Είναι φάρμακα που πρέπει να αποφεύγονται σε αυτούς τους ασθενείς. Αλλά στόχος βέβαια είναι η σωστή ρύθμιση, οπότε αν δεν έχουμε άλλη επιλογή μπορεί και να τα χρησιμοποιήσουμε. Η λήψη υγρών. Πρέπει να καταναλώνουν πάρα πολλά υγρά, 3 με 3,5 λίτρα ημερησίως. Γιατί αυτό έχει να κάνει με την παθοφυσιολογία. Η αντιδιουρητική ορμόνη είναι αυτή που δρά πάνω στους υποδοχείς της αντιδιουρητικής ορμόνης, στο αποεσπειραμένο σωληνάριο και στο αθρηστικό. Και έτσι ενέχεται σε αυτό το μηχανισμό το κυκλικό AMP και έτσι αυξάνεται το μέγεθος των κύστεων. Οπότε στόχος μας είναι η μείωση της οσμοτικότητας, έτσι ώστε να μειώσουμε την παραγωγή της αντιδιουρητικής ορμόνης, της βασοπρεσίνης. Όταν μειώνεται η βασοπρεσίνη, η ανάγκη για βασοπρεσίνη, τότε έχουμε μειωμένη δημιουργία κύστεων και μείωση της εξέλιξης της δημιουργίας του μεγέθους των κύστεων αυτών. Κατανάλωση αλατιού, επίσης πολύ σημαντικό. Έχει βρεθεί πως ιδανικά 5 με 7 γραμμάρια είναι αρκετά, όχι περισσότερο. Μία μέση ευρωπαϊκή διατροφή είναι συνήθως κάπου εκεί. Όχι όμως η αμερικάνικη διατροφή, αυτή είναι πολύ ψηλότερα. Ενώ όταν λέμε στέρηση άλατος, είναι κάτω από 3 γραμμάρια, οπότε 5 με 7 δεν είναι τόσο απαγορευτική διατροφή. Υγιεινή διατροφή, η μεσογειακή διατροφή φαίνεται ότι είναι καλύτερη για τους ασθενείς αυτούς, άφθονα λαχανικά, άφθονα φρούτα, όσπρια, δημητριακά. Δεν θέλουμε υπερπρωτεϊνούχες δίαιτες, δεν θέλουμε πάρα πολύ ψηλές δίαιτες δηλαδή σε πρωτεΐνη, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε και δίαιτες πολύ χαμηλές σε πρωτεΐνη. Δεν θέλουμε ασθενείς καχεκτικούς και πολύ αδύνατους. Τους θέλουμε με φυσιολογικό σωματικό βάρος, γιατί αυτό φαίνεται ότι επιβραδύνει την πορεία της νόσου και ιδανικά να έχουν ένα BMI κάτω από 25, όχι όμως κάτω από 20. Ρύθμιση των λιπιδίων, άλλος ένας σημαντικός παράγοντας είναι και αυτός, όπου δεν θέλουμε πολλά λιπαρά, διατήρηση δηλαδή της LDL κάτω από 100, φαίνεται από μελέτες ότι επιβραδύνει. Αυτό όμως που έφερε την επανάσταση στο χώρο των πολυκυστικών νεφρών και είχε γίνει μεγάλη συζήτηση από τις αρχές του 2000, φαίνεται ότι είναι οι βαπτάνες, δηλαδή οι ανταγωνιστές των υποδοχέων β2 της αντιδιουρητικής ορμόνης. Αυτοί αρχικά χρησιμοποιήθηκαν στην καρδιακή ανεπάρκεια, αυξάνοντας την ατριούρηση. Δεν πέτυχαν πάρα πολύ το στόχο τους σε αυτούς τους ασθενείς και διάφορες μελέτες που έγιναν σε συνέχεια άρχισαν να τα δοκιμάζουν σε άτομα με πολυκυστική νόσο και εκεί φάνηκαν κάποια αποτελέσματα ευνοϊκά. Και έτσι πλέον το 2018, μετά από σειρά μελετών, κατάφεραν να πάρουν έγκριση για να χορηγηθούν στους ασθενείς αυτούς με την αυτοσωμική επικρατούντα, μορφή αυτής της πάθησης, σε όσους όμως παρουσιάζουν ταχαίως εξελισσόμενη κατάσταση. Πώς ορίζουμε τώρα αυτή την ταχαίως εξελισσόμενη κατάσταση, δηλαδή όχι σε ασθενείς που είναι σε steady state, που δεν τους απασχολεί κάτι εκείνη την... Γιατί όπως είπαμε αυτή η νόσος έχει πολύ αργή εξέλιξη, μπορεί να εμφανιστεί η επιδείνωση μετά την 4η-5η δεκαετία. Απλώς η διάγνωση έχει γίνει σε πολύ μικρή ηλικία. Για να ορίσουμε την ταχαίως εξελισσόμενη νεφρική ανεπάρκεια, χρειαζόμαστε η απεικόνηση, κατά προτίμηση μαγνητική. Αν δεν μπορούμε μαγνητική, αξονική. Και εκεί υπάρχει ένας ειδικός λογαριθμός μαθηματικός, τον οποίο χρησιμοποιούν οι ακτινολόγοι, αφού κάνουν τις απεικονίσεις, όπου βλέπουν την επιμήκη διάμετρο, την κεφαλουραία διάμετρο, το βάθος, το ύψος των κύστεων και υπολογίζουν τον όγκο του νεφρικού παρενχήματος. Όσο μεγαλύτερο όγκο έχει ο νεφρός, τόσο βαρύτερη νόσο έχουμε. Και ίσως εκεί πρέπει να επέμβουμε. Οπότε αφού υπολογίσουμε τον όγκο των νεφρών,
Η Mayo Clinic έχει φτιάξει αυτά τα πέντε, τις πέντε κατηγορίες, όπου α είναι η πιο ελαφριά μορφή και η ε η βαρύτερη. Και ανάλογα με το πόσο νεφρικό όγκο έχουμε, τόσο χειρότερα εξελίσσεται η νεφρική νόσος. Δηλαδή η εξέλιξη, η μείωση της πειραματικής διήθησης έχει να κάνει με τον όγκο του νεφρικού παρενχύματος. Και αν ανήκουμε σε αυτά τα τρία στάδια, στο C, D και E, τότε οι ασθενείς αυτοί έχουν πολύ ψηλό κίνδυνο να εξελιχθούν σύντομα σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Οπότε το φάρμακο έχει πάρει ουσιαστικά έγκριση για αυτά τα τρία στάδια. Ο υπολογισμός αυτός δεν είναι πολύ εύκολος, οπότε το φάρμακο αλλά και οι μελετητές πρότειναν και άλλα κριτήρια πέραν της απεικόνησης, να βλέπουμε, να υπολογίζουμε το ρυθμός πειραματικής διήθησης σε ετήσια βάση. Αν αυτός επιδεινώνεται με ρυθμό πάνω από 5 ml το λεπτό, τότε αυτό είναι ένα κριτήριο. Φυσιολογικά, να σας πω ότι ο ρυθμός πειραματικής διήθησης, άνω των 45 έτη, και εφόσον δεν υπάρχουν συνυπάρχοντα νοσήματα, χειροτερεύει κατά μισό με 1 ml το χρόνο. Άρα τα 5 ml είναι πολλαπλάσιο του φυσιολογικού ρυθμού γύρανσης του νεφρού. Επίσης, αν παρατηρήσουμε ότι ο όγκος του νεφρού, έστω και με έναν υπέρηχο, έχει μεταβληθεί κατά 5% ανά έτος, αυτός είναι ένας δείκτης ταχαίως εξέλιξης της νεφρικής ανεπάρκειας, οπότε θα πρέπει να επέμβουμε. Και επεμβαίνουμε με την τολβαπτάνη. Αυτός είναι ένας αλγόριθμος που έφτιαξε η Mayo Clinic. Βλέπετε εδώ πέρα, βλέπουμε έναν ασθενή που έχει κύστης. Πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη διάγνωση. Αν έχουμε την τυπική εικόνα, δεν χρειάζεται πάντα γονιδιακός έλεγχος. Μετράμε τον όγκο των νεφρών. Αν ανήκουμε στις τρεις κατηγορίες τις βαριές, δίνουμε θεραπεία. Ενώ αν ανήκουμε στην πρώτη και δεύτερη, δεν δίνουμε, απλώς παρακολουθούμε. Αν τώρα έχουμε άτυπη μορφή πολυκυστικών νεφρών, τα πράγματα είναι λίγο πιο μπλεγμένα. Εκεί κάνουμε μετρήσεις, πιέσεις, οσμοτικότητας, διτανθρακικών, δίνουμε συμβουλές, όλα αυτά τα συντηρητικά μέτρα που προαναφέρθηκαν. Και γιατί επεμβαίνουμε μόνο όταν έχουμε ταχεία εξέλιξη, γιατί δεν είναι ένα αθώο φάρμακο. Η πιο σοβαρή παρενέργεια βέβαια που παρατηρήθηκε είναι αυτή η υπατική βλάβη που κάνει, η οποία έχει παρατηρηθεί και ότι χρειάστηκε και μεταμόσχευση. Οπότε είναι ένα φάρμακο που πρέπει να το δίνουμε με μεγάλη προσοχή και με πολύ συχνή παρακολούθηση των δεικτών υπατικής λειτουργίας το πρώτο διάστημα. Επίσης, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα αφυδάτωσης λόγω πολυουρίας και συχνοουρίας, γιατί είναι ένα φάρμακο που κάνει νατριούρηση. Οι ασθενείς αυτοί έχουν συνηθίσει από μικρή ηλικία να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να τους συμβουλεύουμε ότι όσο παίρνουν και αυτό το φάρμακο, θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ με την ενυδάτωσή τους. Οι μελέτες που έγιναν και έδωσαν την έγκριση για το φάρμακο είναι αυτές εδώ που αναφέρονται, η TEMPO 3x4 και η REPRISE, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το 2017 και το 2018 και από το 2018 το φάρμακο κυκλοφορεί στην Ευρώπη με το όνομα GINARC. Η δοσολογία τροποποιείται σταδιακά. Θα πρέπει να προσέχουμε τη συγχορήγηση με άλλα φάρμακα, γιατί μεταβολίζεται στο κοιτόχρωμα CYP3α, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τις αλληλεπιδράσεις και με άλλα φάρμακα που μπορεί να μειώσουν τη δραστικότητά τους. Επίσης, μια ιδιαίτερη προφύλαξη που πρέπει να γνωρίζουμε με το φάρμακο αυτό είναι ότι μπορεί να μειώσει το EGFR, καθώς ο μηχανισμός δράσης έχει να κάνει με την διούρηση, όπως είπαμε, οπότε στο αποεισπειραμένο σωληνάριο ανοιχνεύεται από την παρασπειραματική συσκευή η διαταραχή στα επίπεδα του νατρίου. Αυτό προκαλεί ανάγκη για αύξηση της επαναρρόφησης του νατρίου, οπότε στο προσαγωγό αρτηριόλιο γίνεται αγκιοσύσπαση. Η αγκιοσύσπαση του προσαγωγού αρτηριολίου μειώνει το GFR αυξάνοντας τις ενδοσπειραματικές πιέσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν η επίδραση στην κρεατινίνη είναι της τάξης του 5 με 10%, δεν κάνουμε κάτι. Αν όμως είναι μεγαλύτερη, τότε θα πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο. Η δοσολογία τροποποιείται σταδιακά. Χρειάζονται 2 ημερήσιες δόσεις για να καλύψουμε σε καταστολή την αντιδιουρητική ορμόνη. Αρχικά ξεκινάμε με μικρή δοσολογία και σταδιακά το αυξάνουμε. Με ταυτόχρονη τακτική παρακολούθηση των υπατικών ενζήμων. Οι ασθενείς αυτοί, όταν παίρνουν το φάρμακο, μπορεί να μην μπορούν να έχουν μια κανονική ζωή. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουν μια διούρηση περίπου 6 με 8 λίτρα ημερησίως. Αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους. Οπότε η συμμόρφωση είναι κάτι που είναι λίγο δύσκολο να το πετύχουμε.
Και συνήθως δεν δίνουμε πολύ μεγάλες δόσεις για να μην έχουμε πολύ μεγάλη διούρηση. Φαίνεται δηλαδή πως μια δοσολογία της τάξης του 45 το πρωί και 15 το βράδυ είναι αρκετή. Θα πρέπει να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτών των ασθενών με μέτρηση της μάζας των νεφρών τους που λαμβάνουν θεραπεία κάθε 3 χρόνια. Είναι όμως το μόνο φάρμακο που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, καθώς οι γονιδιακές θεραπείες δεν είναι ακόμα εφαρμόσιμες και η συγκεκριμένη νόσος έχει πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολλές μεταλλάξεις. Πάνω από 2.000 μεταλλάξεις υπάρχουν για τα πολυκιστικά νεφρά, έχουν αναγνωριστεί σχεδόν όλες. Και κάτι εδώ στα τελικά συμπεράσματα με το φάρμακο είναι ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το φάρμακο χορηγείται μόνο στα πλαίσια πρωτοκόλων και μετά από ειδική έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Εμείς δεν έχουμε προσωπική εμπειρία σαν τμήμα, αλλά σε 2 μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών έχουν στρετολογηθεί άτομα, των οποίων το πρόβλημα κυρίως είναι αυτή, η πολυουρία που έχουν κατά τη διάρκεια του 24ωρου. Το κόστος του φαρμάκου είναι κάτι που μας απασχολεί. Βλέπετε ότι εδώ στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος του φαρμάκου που είναι 34.000 ευρώ είναι κάτι λιγότερο διπλάσιο από την κατακεφαλή ανακαθόριση του εθνικού προϊόντος. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το χορηγήσουμε αν υπάρχει λόγος. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.